Κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στη μηχανή του χρόνου που σήμερα θα μας ταξιδέψει στα ξένα. Θα σας παρουσιάσουμε δηλαδή την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης. Τότε που οι Έλληνες έφευγαν για να μην πεθάνουν από την πείνα και για να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Το φαινόμενο ήταν τόσο μαζικό που σχεδόν όλες οι οικογένειες έχουν μετανάστες στο εξωτερικό και ειδικά στην Αμερική, που είναι και το σημερινό μας θέμα. Οι παππούδες μας έδωσαν ένα σκληρό αγώνα για να φτάσουν στη Νέα Υόρκη, να βρουν δουλειά και για να επιζήσουν από την κακομεταχείριση και το ρατσισμό. Η ιστορία που θα δείτε είναι συγκλονιστική και συγκινητική. Είναι ο αγώνας για επιβίωση και η αιτία που βγήκε η φράση «όπου γης, πατρίς». Η ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης όμως αρχίζει ουσιαστικά μετά το 1750, όταν περίπου 1500 Σμυρνοί ταξίδεψαν στη Φλόριντα για να απαλλαχτούν από τους Τούρκους και να γίνουν αγρότες. Τελικά έγιναν σκλάβοι. Ιούνιος 1527. Από την Ισπανία αποπλέει στόλος με 5 πλοία και 600 άντρες. Προορισμός η Αμερική. Ανάμεσά τους και ο ελληνικής καταγωγής ναυτικός Δον Θεόδωρος. Δεν το γνώριζε βέβαια, αλλά αυτό ήταν το τελευταίο ταξίδι της ζωής του. Βγήκε στη Φλόριντα και είχε μείνει το καράβι τους από νερό και τρόφιμα. Είδαν λοιπόν κάποιους Ινδιάνους να πηγαίνουν προς τα εκεί, οι ειρηνικοί άνθρωποι τους φάνηκαν. Κατέβηκε αυτός, λέει, θα πω μαζί τους να μου δώσει νερό. Και έφυγε με τους Ινδιάνους. Και έκτοτε χάθηκε. Το βιβλίο εκεί του πλοίου αναφέρει ότι δεν επέστρεψε, άρα έμεινε εκεί ο Θεόδωρος ο Έλληνας. Και η ελληνική κοινότητα της Φλόριντας το 2004 έκανε ένα άγαλμα του Θεόδωρου, πάρα πολύ ωραίο. Το έστησε πολύ κοντά εκεί, σε μια πόλη που λέγεται Clearwater, κοντά στην Τάμπα της Φλόριντας. Σχεδόν 70 χρόνια αργότερα, ο Ιάννης Φωκάς, που έμεινε γνωστός στην ιστορία ως Χουάν ντε Φούκα, ανακάλυψε ένα θαλάσσιο διάβλο στα σημερινά σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τον Καναδά. Ο οποίος ήταν κεφαλονίτης, ο οποίος ήταν ο ίδιος εξερευνητής. 1768, ο ελληνισμός ζει μια τεράστια περιπέτεια στη Φλόριντα. Ένας σκοτσέζος γιατρός πήρε μια έκταση 20.000 εκταρίων. Το 1763 οι Ισπανοί πούλησαν τη Φλόριδα στους Βρετανούς. Τότε βρέθηκε ένας γιατρός σκοτσέζος που λεγόταν Turnbull και είχε παντρευτεί μια ελληνικής καταγωγής, την Μαρία Ρουμπίνη, η οποία είχε γεννηθεί στη Μικρά Ασία, στη Σμύρνη. Ο γιατρός έπεισε 1500 Έλληνες, οι περισσότεροι από τη Σμύρνη, ότι θα ζήσουν μια καλύτερη ζωή και θα απαλλαχτούν από τους Τούρκους. Έτσι τον ακολούθησαν στο μακρινό και επικίνδυνο ταξίδι. Δυστυχώς φέρθηκαν πάρα πολύ άσχημα σε αυτούς τους πρώτους Έλληνες. Δεν ήταν μόνο Έλληνες, ήταν και κατοϊταλιώτες Έλληνες και Ιταλοί. Τους είχαν να δουλεύουν ως σκλάβοι πραγματικά και έζησαν άθλιες συνθήκες και στα καταλήματα αλλά και με εξαθλειωμένο τρόπο ζωής γενικότερα, με αρρώστιες πολλές κλπ. Έλλη. Αρρώστιες, το κλίμα όπως ξέρετε στη Φλόριντα είναι και έχει πολύ υγρασία, δηλαδή ακατάλληλο εντελώς για αυτή την περίπτωση, δεν είχαν ούτε σπίτι αυτοί όλοι, τέλος πάντων, και δεν τους είχαν συμπεριφερθεί σαν να είναι εργάτες αλλά σαν να είναι δούλοι και είχαν επαναστατήσει. Όλη η ιστορία της Νέας Μήνης κρατάει 9 χρόνια, μετά διαλύεται αυτό εντελώς.
Τόσο άσχημα ήταν. Σε 2 χρόνια πέθαναν οι μισοί, από ό,τι έχω διαβάσει. Η περιοχή που εγκαταστάθηκαν στη Φλόριντα ονομάστηκε Νέα Σμύρνη. Μετά από αγώνες και εκατοντάδες νεκρούς, οι Έλληνες βρήκαν την ελευθερία τους. Κάποια στιγμή λοιπόν εξεγέρθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και τότε αντελήφθησαν ότι έπρεπε να τους φέρονται καλύτερα. Τους εγκατέστησαν λοιπόν όλους στο βόρειο τμήμα του Αγίου Αυγουστίνου, όπου και δημιουργήθηκε μια νέα Σμύρνη, και εκεί βέβαια η πόλη γέμισε με Έλληνες τα προσεχή χρόνια και έγινε μια πραγματική ενδιαφέρουσα ελληνική κοινότητα. Αυτό είναι το πρώτο ελληνικό σχολείο που χτίστηκε στον Άγιο Αυγουστίνο. Μετά την Επανάσταση του 1821, πολλοί Αμερικανοί φιλέλληνες υιοθέτησαν ορφανά Ελληνόπουλα, μεγάλωσαν μαζί τους και διακρίθηκαν στην Αμερικανική κοινωνία. Κυρίως η πλειονότητα από αυτούς ήταν από τη Χίο, αλλά ήταν και από άλλες περιοχές. Έχουμε τώρα το 1842 τον Σοφοκλή Ευαγγελινό Αποστολίδη, καταγωγή από το Βόλο, να είναι καθηγητής στο Χάρβαρντ. Μετά το τέλος του Αμερικανικού Εμφυλίου, το 1865 αρχίζει η ανασυγκρότηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η βιομηχανία αναπτύσσεται γοργά. Η οικονομία στηρίζεται στις κατασκευές, στις εξορίξεις και στην κλωστοϊφαντουργία. Γίνονταν τα μεγάλα έργα των τρένων, στις οποίες δούλευαν οι Έλληνες. Ήταν σε περίοδο ανάπτυξης και χρειαζόταν φτηνά εργατικά χέρια. Και φυσικά οι κεφαλαιοκράτες και οι διάφοροι ιδιοκτήτες πιέζουν, κάνουν λόμπι την Αμερικανική κυβέρνηση να ανοίξει τις πόρτες. Γιατί όσο περισσότεροι μετανάστες είναι διαθέσιμοι, τόσο περισσότερο τα ημερομίσθια πέφτουν. Έτσι κάνανε τις περιουσίες τους, τα μύθη, τα πλούτη τους, οι Ροκεφέλλερ και οι διάφοροι άλλοι. Χιλιάδες άνθρωποι μεταναστεύουν από τις φτωχές περιοχές της Ευρώπης που ταλανίζεται από πολέμους, καταπιεστικά καθεστώτα και θρησκευτικές συγκρούσεις, όπως στην Ιρλανδία. Έτσι λοιπόν μεγάλα κύματα ανθρώπων, όχι μόνο από την Ιρλανδία αλλά και από άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης και από τη Ρωσία, διέφευγαν προς την Αμερική. Παρατηρούμε μαζικές μετατοπίσεις, μαζικές ροές κυρίως αγροτικών πληθυσμών από την Ιταλία, από την Ελλάδα, από τη Σερβία, την Πολωνία. Στις 2 τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα η κατάσταση στη μικρή τότε Ελλάδα που έφτανε μέχρι τη Θεσσαλία ήταν δραματική. Η πολιτική αστάθεια, η πτώχευση του 1893 και ο ατυχής πόλεμος το 1897 έκαναν πολλούς να σκέφτονται το δρόμο της ξενιτιάς. In the 1850s and 60s, the number of Greek merchants established themselves in such cities as New Orleans and New York. The first large wave really began in the 1880s, where there were several thousand Greeks who came primarily from the area around Sparta. Η αρχή έγινε από τους Πελοποννήσιους, που υπέφεραν μετά την κρίση της Ταφίδας που τους καταδίκασε στην πείνα και στην εξαθλίωση. Η καλλιέργεια της Ταφίδας αναπτύχθηκε εξαιτίας μιας καταστροφής που είχαν τα αμπέλια της Γαλλίας. Και για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση οι Γάλλοι αγόραζαν Ταφίδα και έφτιαχναν το κρασί τους. Όταν όμως ξαναφτιάξαν τα αμπέλια τους, σταμάτησαν να αγοράζουν. Μπήκαν στη μέση οι τοκογλύφοι, οι οποίοι πήραν, άρπαζαν τις περιουσίες των ανθρώπων αυτοί οι οποίοι δανείζονται,
γενικότερα το κοινωνικό πρόβλημα της εποχής εκείνης ή το να έρθουν σε γάμο οι κοπέλες που ήταν από τα μέρη αυτά, τα αδέρφια, οι πατεράδες δεν μπορούσαν. Έτσι πλέον ο μοναδικός δρόμος ήταν πλέον να φύγουν για την Αμερική. Θλιβερά στατιστική. Τετραπλάσιος ο αριθμός των μεταβάντων εφέτος. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας γράφει: «Η απομάκρυνση στο σού των εργατικών χειρών εξ Ελλάδος είναι βεβαίως λυπηρών φαινόμενων, αλλά η πλήστη τούτων, κύριων λόγων της μεταναστεύσεώς των, προτάσουν την έλλειψη εργασιών εν Ελλάδη και την γενική ένδιαν ως εκ του τελευταίου πολέμου». Σύντομα ακολούθησαν και από άλλες περιοχές που δεν είχαν ακόμα απελευθερωθεί. Τα Ιωάννα λοιπόν έφυγε πολύς περισσότερος κόσμος, έφυγαν εργάτες, έφυγαν πτωχοί άνθρωποι και έφυγαν πάρα πολλοί Εβραίοι, οι οποίοι Εβραίοι συνήθως έφευγαν με ολόκληρες τις οικογένειές τους. Εβραίοι οι οποίοι, όπως και οι υπόλοιποι Ηπειρώτες βέβαια, είχαν πολλούς λόγους να φύγουν. Πρώτον, η τρομερή ένδυα που επικρατούσε. Δεύτερον, η επιθυμία τους να μην υπηρετήσουν στον τουρκικό στρατό. Και το τρίτο και παμέγιστο στοιχείο για εκείνη την εποχή, το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να πρικοδοτήσουν τις κόρες τους ή τις αδελφές τους. Ήταν ένας πολύ σοβαρός λόγος για τον οποίο αναγκάζονταν να φεύγουν για την Αμερική. Οι ασταθείς ελληνικές κυβερνήσεις έβλεπαν το πρώτο κύμα μετανάστευσης χωρίς να λαμβάνουν κανένα μέτρο για να την περιορίσουν, παρά τις καταγγελίες των εφημερίδων που κατέγραφαν το πρωτοφανές φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης. «Φεύγουν» είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ. Βλέπει άραγε η κυβέρνηση την πένθυμον εκείνη διαδήλωση η οποία φτάνει εκ της Πελοποννήσου ή στην αποβάθρα του Πειραιός? Την διαδήλωση των αλκύμων μεταναστών, τους οποίους χάνει καθημερινώς η γη της Ελλάδος? Δεν είναι καιρός επιτέλους να ρηφθεί ένα θλιβερό βλέμμα εις το ρεύμα εκείνο της φυγής, το οποίο καθημερινώς ογκούται και εξακολουθεί ακράτητον το δρόμο του? Είναι λοιπόν τεράστιο το πρόβλημα, το οποίο είχε και οι εφημερίδες, οι οποίες άρχισαν να βγαίνουν από τις αρχές του αιώνα, άρχισαν να ασχολούνται. Οι μόνοι οι οποίοι δεν ασχολούνται ήταν οι κυβερνήσεις, οι οποίες αγρόνιγόραζαν, δεν ασχολούνται με το πρόβλημα. Στον τοπικό τύπο χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης υπήρχαν μόνο οι παρεμβάσεις των βουλευτών για ένα τηλέφωνο που πήγαινε σε ένα χωριό ή για ένα δρόμο. Οι μετανάστες ήταν μόνο άνδρες, κυρίως νέοι και αγράμματοι. Μερικοί είχαν δική τους οικογένεια την οποία άφηναν πίσω μέχρι να επιστρέψουν. Οι μετανάστες έπρεπε πρώτα να βρουν τα χρήματα για το ταξίδι. Ήταν πολύ δάπανο το εισιτήριο, αρκεί να σας πω ότι εκείνη την εποχή μια οικογένεια τετραμελής ταπεινή ζούσε με 140 έως 150 δραχμές το μήνα και το καράβι, το εισιτήριο στο καράβι στήχιζε από 400 έως 500 δραχμές. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν υπέρογκο το ποσό. Έφευγαν λοιπόν με πολύ μεγάλη δυσκολία εξασφαλίζοντας το εισιτήριό τους, είτε από ό,τι τους έδινε η οικογένεια, είτε από δάνεια, ή άλλοι υποθηκεύοντας ακόμη και τη γη τους ή ακόμη και τα σπίτια τους. Κυκλοφορούσε η φήμη ότι όταν πας στην Αμερική τα λεφτά είναι στους δρόμους. Ζούσαν οι κτηνοδός εκεί μόνο και μόνο για να μαζέψουν τα λεφτά και να ξεπληρώσουν τα δάνεια που είχαν εδώ. Κάθε φορά που κάποιος έφευγε για την Αμερική, το χωριό τον ξεπροβόδιζε με ευχές και δάκρυα. Έφευγαν και έφευγαν με τη συνοδεία λυπητερών τραγουδιών. Ολόκληρο το χωριό τους ξεπροβοδούσε έξω από το χωριό, τραγουδώντας πολλές φορές και μυρολόγια, γιατί δεν ήξεραν εάν θα τους ξαναδούν, αν θα γυρίσουν πίσω. Την εποχή εκείνη ισοδυναμούσε με τον χαμό αυτού ή αυτής που έφευγε και τα δε κλάματα και τα δάκρυα
και οι σκηνές οι οποίες γράφηκαν στα λιμάνια της Καλαμάτας από όπου έφευγαν, επήγαιναν στην Πάτρα και από εκεί στον Πειραιά. Στους πρώτους λοιπόν σταθμούς, ιδιαίτερα της Καλαμάτας για την περιοχή της Πελοποννήσου και της Πάτρας, θα είναι πλημμύρες τα δάκρυα τα οποία εχύνονται προκειμένου να αποχαιρετήσουν πλέον για τελευταία φορά, διότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν μπορέσαν να ξαναγυρίσουν. My dad left Greece, Kinigou, Pylos, Messenia. When I went back to visit, there was one woman, she was over 90, she remembered the day the entire village went down to say, να τον αποχαιρετήσουνε. So, I want you to know that when they came here, there wasn't just this selfishness about we are going to make it here in America because we found opportunity. Never did they forget those that were left behind. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για το ότι χωριά ολόκληρα ξεκληρίστηκαν. Ξέρετε, ο κόσμος έφευγε, έφευγαν οι νέοι άνθρωποι, έφευγε ό,τι πιο ζωτικό και οργανικό υπήρχε για τις περιοχές αυτές της Ελλάδος. Αλλά κυρίως όμως αυτοί του 1880 ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι έφευγαν ακόμη και με τις παράδοτες φορεσιές, τις φουστανέλες, και οι άλλοι, οι αγρότες με τα τσαρούχια, με διάφορα μέσα, έχοντας μαζί τους ένα μπογαλάκι, όπως το λέμε, με πέντε πράγματα. Οι Έλληνες με τα τσαρούχια και τις φουστανέλες τους ξεκινούσαν ένα δύσκολο ταξίδι, βασανιστικό, καθώς μερικοί δεν είχαν ξαναδεί θάλασσα ή δεν είχαν μπει ποτέ σε πλοίο. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα δείτε το μαρτύριο του πλοίου που έγινε εφιάλτης για χιλιάδες μετανάστες. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που σήμερα καταγράφει την ιστορία των Ελλήνων της Αμερικής. Όπως είδαμε στο πρώτο μέρος, οι Έλληνες έκαναν τα πάντα για να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο του καραβιού που θα τους μετέφερε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Το ταξίδι όμως με τα υπεροκεάνια ήταν σκέτο μαρτύριο. Οι ξενιτεμένοι ταξίδευαν στα αμπάρια των πλοίων και μέχρι να φτάσουν ήταν εξουθενωμένοι, γεμάτοι ψήρες και αρρώστιες. Το ταξίδι διαρκούσε σχεδόν ένα μήνα και μερικοί άφηναν την τελευταία τους πνοή πάνω στα καράβια ή σακατευόταν η υγεία τους. Στο τέλος του ταξιδιού δεν τους περίμενε η Ιθάκη, αλλά το Ellis Island και η ταπεινωτική διαδικασία όπου εξέταζαν όχι μόνο τη σωματική τους υγεία, αλλά ακόμα και την νοημοσύνη τους. Μέχρι το 1902 από την Ελλάδα δεν σάλπαρε κανένα καράβι για την Αμερική. Έτσι, το ίδιο το ταξίδι ήταν μια μεγάλη περιπέτεια για ανθρώπους που δεν είχαν φύγει ποτέ από την επαρχία τους. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να πάει με τα πόδια μέχρι ένα μεγάλο κέντρο για να μπορέσει από εκεί να φύγει για τον προορισμό του που ήταν ένα ευρωπαϊκό λιμάνι. Ήτανε πολυδάπανα τα ταξίδια, διαρκούσαν πάρα πολλές ημέρες και όταν επιτέλους έφταναν στον προορισμό, δηλαδή στο μεγάλο λιμάνι, εκεί έπρεπε να περιμένουν. Στην εφημερίδα Εμπρός καταγράφεται γλαφυρά η κατάσταση. 100.000 μετανάστε. Κατά ακριβείς πληροφορίες, εις τους λιμένας της Χάβρης, της Γενέβης και της Νεαπόλεως, συνεσωρεύθησαν περί τους 100.000 μετανάστες, μεταξύ των οποίων μέγας αριθμός Ελλήνων. Οι μετανάστε ούτε αναμένουν να απέλθουν εις Αμερικήν, επειδή τα εκτελούντα την μεταξύ των λιμένων τούτων και της Αμερικής συγκοινωνία δεν επαρκούν εις την μεταφορά το σάφτης πληθώρας μεταναστών.
My dad immigrated here in 1921. My grandfather on my mother's side, my grandfather, 1912, he came here. My grandfather was already here. He came, stopped in Naples. I think he stayed there a year, he told me, because he needed to get money for the Isitirio, and took the Vulcania, and that's how he came to America. Κυρίως όμως τα πρακτορία αυτά είναι εκείνα τα οποία τους ελιμένονται, τους ανθρώπους αυτούς. Οι δε, παρά το γεγονός ότι έβγαζαν ανακοινώσεις για ταξίδια τα οποία θα ήσαν πάρα πολύ καλά και ταξίδια 25-30 ημερών, αυτά εξελίσσονται σε τρίμηνα και τετράμηνα τα ταξίδια. Διότι όταν έμπαιναν, παραδείγματος χάρη, από την Καλαμάτα, έφταναν στην Πάτρα, μετά έφταναν στη Μασσαλία, εκεί παρέμεναν αρκετό καιρό προκειμένου να φύγουν και να πάνε πλέον στην Αμερική. Ταυτόχρονα όμως κάτω, όπως στην Καλαμάτα και σε άλλα μέρη, δημοσιεύονται ψεύτικες επιστολές με ψεύτικα ονόματα που έλεγαν: «Αγαπητοί μου γονείς, φτάσαμε, είμαστε πολύ καλά και τα βρήκαμε πάρα πολύ ωραία με το πρακτορείο τάδε που ήρθαμε». Το ταξίδι με τα υπεροκεάνια ήταν μια τρομερή εμπειρία. Πρώτα εντυπωσιάζονταν από το μέγεθός τους και μετά υπέφεραν. Αυτοί λοιπόν δεν είχαν γνωρίσει ούτε θάλασσα ούτε καράβια. Έμπαιναν λοιπόν σε ένα θερίο μέσα. Yaya still has nightmares about it today. It was very bad conditions, cramped conditions, you know, under the ship. The voyage took 2 to 3 weeks. It was a very uncomfortable, journey. Μπαίνουν λοιπόν με εισιτήριο τρίτης θέσης ασφαλώς. Εκείνοι που έμπαιναν με εισιτήριο πρώτης θέσης δεν είχαν σκοπό βέβαια να γίνουν μετανάστες. Εκείνοι ζούσαν πολυτελώς στα θαυμάσια αυτά υπεροκεάνια, μενού εξαιρετικά, με τα φυλάδια των μενού, τα οποία ήταν πολυτελέστατα και μάλιστα ζωγραφισμένα από μεγάλους ζωγράφους της εποχής, και πολλά άλλα αγαθά με επιδείξεις μόδας για τις κυρίες μέσα στα καράβια. Πάντα στα σαλόνια της πρώτης θέσης. Η άλλη ήταν η τρίτη θέση. Η τρίτη θέση λοιπόν ήταν τα αμπάρια. Μία εικόνα δίνει ο Σαρλό με τις ταινίες του. Πίνα, ψήρες, δυστυχία, εμετή, γιατί τα καράβια ήταν μικρά και έκαναν, είχε φουρτούνες μεγάλες. Άθλιες συνθήκες. Τόσο που είπα ότι πολλοί έφταναν εκεί άρρωστοι. Τα φαγητά ήταν πάρα πολύ κακά. Δυστυχούσαν, δεν μπορούσαν να τα φάνε. Έπρεπε μόνοι τους να πλένουν τα τσίγκινα σερβίτσια. Και εν πάση περιπτώσει, εκτός από όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορούσαν να κυκλοφορούν μέσα στο καράβι. Δεν μπορούσαν δηλαδή να βγαίνουν και να πηγαίνουν στους χώρους υποδοχής όπως μπορούσαν να πηγαίνουν όλοι οι άλλοι που είχαν καλύτερης ποιότητας εισιτήρια. Το ταξίδι είναι μεγάλο, κρατάει εβδομάδες. Δεν είναι ότι καλύτερο. Βέβαια, έχουν και την αγωνία. Πού θα πάνε. Δεν ξέρουν πού θα πάνε. Αλλά το κάνουν. Το κάνουν ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο. Και μπορεί κανείς να πει ότι το κάνουν επειδή πιστεύουν ότι αυτό που έχουν είναι πάρα πολύ ανεπαρκές. Κάποιοι δεν άντεξαν τις απάνθρωπες συνθήκες ταξιδιού και πέθαναν μέσα στα καράβια. Υπήρχαν δε και πολλοί οποίοι τρελάθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού και τους έβγαζαν στις περιοχές αυτές. Όσοι όμως κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πέθαιναν, το κρατάγαν μυστικό, και τη νύχτα που όλοι εκοιμώντο, ο πλοίαρχος
Έλεγε ποντίσατε και τους έριξαν στη θάλασσα αφού διάβαζε ορισμένες ευχές. Έκανε δηλαδή χρέη παπά. Η πρώτη εικόνα που έβλεπαν οι μετανάστες στη Νέα Υόρκη ήταν το άγαλμα της ελευθερίας. Πρώτα όμως έπρεπε να περάσουν από τους χώρους υποδοχής μεταναστών στο σταθμό αποβίβασης του Ellis Island. When they came into the harbor, the boat would dock either in New York City or Jersey City or Hoboken, one of the cities around the harbor. The first and second class passengers were allowed to undergo their inspection on board the boat. The third class passengers, which was by far the largest number of people, were put onto a ferry boat, which brought them to Ellis Island for inspection. Everybody coming in, there was a great anxiety because it was unknown. Everybody knew somebody who had been rejected. Rumors circulated about reasons why people would be rejected. When they landed, each person was given a landing card, a piece of cardboard, with their name written by the ship's officer. But the biggest thing on the card was a number, which represented the line that their name was on the passenger list. Εκεί λοιπόν γινόταν ένας εξουθενωτικός έλεγχος. Δεν αρκούσαν μόνο τα χαρτιά, αλλά έπρεπε να περάσουν και από έναν έλεγχο υγειονομικό για να ελεγχθούν τα μάτια τους με μια φοβερή ασθένεια, το τράχωμα, η οποία μάλιστα ήταν και μεταδοτική νόσος. Έπρεπε να ελεγχθούν για διάφορα αφροδισιακά νοσήματα και ούτε αυτά αρκούσαν. Έπρεπε να ελεγχθεί και ο βαθμός της νοημοσύνης τους. Και αυτό είναι τραγικό. Υπήρχε ένας γιατρός, ο Νόξ, ο περίφημος, ο οποίος τους επέβαλε τεστ, τα οποία εκείνη την εποχή πιθανώς δεν μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν και άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν την Αγγλική. Και με αυτά τα τεστ πάρα πολύ εύκολα τους καθιστούσε ανόητους και ανίκανους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αμερικανικής κοινωνίας. Η Μικρασιάτισσα, σαν ο Χάλο, έζησε την εμπειρία του ελέγχου όταν έφτασε μέσω Συρίας στο Ellis Island, συνοδευόμενη από τον άντρα της. We stopped in there and he says, why do you get those marks on your legs? I said, when I was a little girl, I was on an outside and all of a sudden I couldn't walk. Something stung me or whatever it was and my leg blew up. After they looked at my leg, you know, and they asked questions, I couldn't answer, Pop answered, my husband, and I had to put my
finger to make my name. And as soon as we finished, Pop says, come on, he said, let's go, Sano. Come on, let's get away from here before they find something wrong. And we ran across the river. Οι μετανάστες φωτογραφίζονταν και τα στοιχεία τους κρατούνταν από τις αρχές. Όσοι δεν περνούσαν τις εξετάσεις ή δεν είχαν τα απαραίτητα έγγραφα, έπαιρναν το δύσκολο και επίπονο δρόμο της επιστροφής προς την Ελλάδα. Και υπήρχε μια άλλη προϋπόθεση, την οποία δεν γνώριζαν πολλοί, ότι έπρεπε να έχουν έναν ορισμένο αριθμό δολαρίων επάνω τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα πρώτα έξοδα. Πολλοί από αυτούς δεν είχαν. Και έτσι πλέον τους έστελναν πίσω. Ο πατέρας μου έκανε 16 μέρες να πάει ταξιδεύει. Και μάλιστα όταν έφτασε εκεί ήταν σε άθλια κατάσταση σωματική και τον έκλειναν ανίκανο οι αρχές για να βγει έξω. Και πήγε ένα ξάδελφός του, εγγυήθηκε ότι θα τον πάρει και θα τον ταΐσει να συνέλθει και έτσι το έδωσαν άδεια. Το νέο μεγάλο κύμα μετανάστευσης σημειώνεται το 1908 από τη Μικρασία μετά την επικράτηση των Νεότουρκων. Βέβαια, οι Νεότουρκοι τους κυνηγούν. Οι Νεότουρκοι βρίσκονται στην εξουσία το 1908. Στην αρχή εκφράζονται σαν ένα επαναστατικό κίνημα που θα διαλύσει τον δυναστικό νόμο του Σουλτάνου. Βέβαια, σιγά σιγά φαίνεται το πραγματικό τους προσωπείο που είναι ότι είναι εθνικιστές, θέλουν την Τουρκία μόνο για τους Τούρκους και θέλουν επομένως να εξοδώσουν κάθε τι που δεν είναι τουρκικό στην επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κάθε τι που δεν μπορεί να αναχθεί σε τουρκικό. Μέχρι το 1910 έχουν μεταναστεύσει στην Αμερική περίπου 167.000 Έλληνες από την Ελλάδα και διάφορες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μερίδα του τύπου έκανε λόγο για οικονομική αιμορραγία εξαιτίας της μετανάστευσης. Εάν υπολογίσουμε ότι οι έκαστον μετανάστην χρειάζονται κατά μέσον όρων το λιγότερον 400 χρυσά φράγκα δια έξοδα ταξιδίου και ενός μηνός διαμονήν άνευ εργασίας εν Αμερικήν, έχουμε 1.300 επί 400 χρυσά φράγκα 520.000, τα οποία υπολογιζομένου του φράγκου προς 1,60 κάμνουν δραχμάς χάρτινας 832.000. Τώρα να υπολογίσουμε τι εργασία παραγωγική και κέρδη αντιπροσωπεύουν αυτά τα κεφάλαια δουλευόμενα εν Ελλάδη και αυτοί οι 2.600 βραχίωνες. Πόσα δε έτη χρειάζονται επιπόνου εργασίας εν Αμερική για να καλυφθούν αυτέ οι υπερ 500.000 των 1.300 μεταναστών και να αρχίσουν έπειτα να δίδουν κέρδη. Σχεδόν όλοι οι μετανάστες παθαίνουν πολιτιστικό σοκ. Βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις, με ψηλά κτίρια που δεν έχουν ξαναδεί στη ζωή τους και αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα της γλώσσας. Δηλαδή αν θέλα να βγω κάνανε σαν την Κότα για να καταλάβει ο Μπακάλης. Καταλαβαίνετε πως το τσάι που θέλανε μία μέρα έλεγε τσάι αυτός, τσάι, τσάι. Και τελικά δεν ξέρω πως έγινε και ο Μπακάλης τον φώναξε και γυρίσει και είπε τι αυτός και με το τι έβγαλε το τσάι ο Μποκάλης και κατάλαβαν ότι το τσάι λέγεται τι. Το πρόβλημα της γλώσσας δημιούργησε το εμπόριο της ελπίδας μεταξύ των ιδίων των Ελλήνων που βοηθούσαν τους συμπατριώτες τους με ποσοστά.
Υπήρχε και ένα εμπόριο ελπίδων εκεί με τους λίγους, με τους πρώτους μετανάστες οι οποίοι είχαν μάθει μερικά αγγλικά και τους εκμεταλλεύονταν για να τους βρουν δουλειά. Έπαιρναν ποσοστά για να τους βρουν δουλειά. Τάζουν ότι θα σε πάρω εγώ, θα είναι καλή δουλειά, θα σε πληρώσω, θα γίνεις πλούσιος κτλ. Όταν δεν έχεις άλλη επιλογή και δεν ξέρεις, χαίρεσαι και πιάνεσαι από όποια σανίδα σωτηρίας σου δοθεί. Έτσι λοιπόν και αυτοί οι γεμένοι πιάνονται, εμπιστεύονται, πιστεύουν ότι επειδή είναι Έλληνας, αυτός που τους μιλά θα τους φερθεί με μπέσα και δεν θα τους εκμεταλλευτεί. Πηγαίνουν, αλλά πολλοί από αυτούς δούλευαν κάτω από φρικτές συνθήκες, χωρίς να πληρώνονται, σχεδόν σαν σκλάβοι, και για πολλούς αυτό συνεχίζονταν για πολύ καιρό. Υπήρχε ένας Έλληνας ατζέντης που ήταν επώνυμος και πολύ γνωστός, ο οποίος προμήθευε σε τρεις πολιτείες εργάτες της εταιρείας, στην πολιτεία του Κολοράντο, στην πολιτεία της Νεβάδα και της Γιούτα. Είχε στο Κολοράντο είχε τα συμβόλαια των Ελλήνων εργατών σε τρεις εταιρείες, τη Union Pacific, τη Western Pacific και τη Rio Grande. Αυτός έδινε τα συμβόλαια των Ελλήνων σε τρίτους και εκμεταλλευόταν τα χρήματα που έπαιρνε, όπως επίσης έκλεβε τα μεροκάματά τους και αντί να πάρουν το μεροκάματο που έπρεπε τους έδινε λιγότερα. Για δύο δεκαετίες εκμεταλλεύτηκε τους Έλληνες και υπερηφανευόταν και έλεγε ότι εγώ είμαι πάνω από αυτούς και είμαι γεννημένος για αυτούς. Πολλοί πληρώνονταν με πολύ μικρό μεροκάματο, αλλά ειδικά στα ορυχεία αρκετοί πληρώνονταν με σκριπ και όχι με δολάρια. Δηλαδή αμείβονταν με ένα τσεκ που μπορούσαν να το ξοδέψουν μόνο μέσα στα καταστήματα της εταιρείας. Οι εταιρείες διέθεταν ξύλινες παράγκες στις οποίες στέγαζαν τους ανθρακορίχους. Οι παράγκες αυτές συνήθως ήταν γύρω από τα ορυχεία, σε κοντινή απόσταση. Εκεί τους εγκαθιστούσαν μαζί με τις οικογένειές τους όσοι είχαν και τα παιδιά τους. Το πρώτο καιρό δεν τους πλήρωναν. Τους έδιναν ένα τσεκ, το λεγόμενο σκριπ, και το εξαργύρωναν υποχρεωτικά στα καταστήματα της εταιρείας, η οποία χρέωνε τα πράγματα 25% ακριβότερα από τα καταστήματα της πόλης. Πήγαιναν εκεί, αγόραζαν όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, τα ρούχα, τα έπιπλα, τα τρόφιμα. Εάν τολμούσαν να αγοράσουν από καταστήματα της πόλης, τους απέλυαν αυτομάτως. Και ήταν μια εκμετάλλευση που έπρεπε να εξοφλήσουν πρώτα τα τσεκ που πήραν τα σκριπ από τον εργοδότη και εν συνεχεία να ξεκινήσουν να παίρνουν σε χρήματα, σε δολάρια στο χέρι. Ο παππούς μου είχε πάει το 1905. Μόλις παντρεύτηκε 19 χρονών, έφυγε την άλλη μέρα και πήγε ταξίδι στην Αμερική. Τότε είχαν εργοδότους από την Αμερική, Έλληνες, που γυρίζαν όλα τα χωριά να πάρουν εργάτες. Εργαζόντουσαν για τη σιδηροδρομική εταιρεία και θα πει ο διευθυντής, έχω ανάγκη από τόσους. Εσύ, Λάμπρο, πήγαινε και πάρτος. Έφερνε μικρά παιδιά, μεγάλα παιδιά, ό,τι να είναι. Εν τούτης, τους είχαν πει ότι εκεί θα κάνεις προκοπή. Θα έχεις πολλά λεφτά και τα λοιπά και το λοιπόντος. Δεν ήταν και 100% αλήθεια αυτό. Πήγαν εκεί, δουλέψαν σκληρά, αλλά ζούσαν στα βαγόνια. Και στα βαγόνια, τα παλιά βαγόνια, τα βάζαν τους εργάτες εκεί μέσα. Μέσα εκεί στο βαγόνι που ήταν ο παππούς μου ήταν 15 άλλα άτομα. Οι πατρώνες έκαναν χρυσές δουλειές. Και καθώς οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης μεγάλωναν, είχαν ανάγκη από περισσότερα χέρια. Έτσι έφερναν περισσότερα παιδιά από την Ελλάδα.
Εκείνα δηλαδή πολλές φορές τα έφερναν από την Ελλάδα συστηματικά, ακριβώς για να γίνουν λούστροι. Τους εκμεταλλεύονταν έναντι πινακίου φακής, θα λέγαμε, και τους άφηναν να κοιμούνται μέσα σε καλύβες σε άθλιες συνθήκες, τόσο άθλιες, ώστε δεν ήξεραν αυτά τα παιδιά τι θα πει φαγητό. Και είχα την περίπτωση ενός γνωστού, ο οποίος μου έλεγε ότι ο θείος του, το μαγαζί το είχε θείος του και το έπαιρνε και από τα τυχερά, το έπαιρνε τα μισά. Οπότε θύμωσε, αγανάκτησε και σηκώθηκε και έφυγε και επέστρεψε στην Ελλάδα. Ήταν ο λόγος που επέστρεψε στην Ελλάδα. Οι αρχές της Αμερικής γνώριζαν το πρόβλημα και γι' αυτό απαγόρευσαν να μπαίνουν στη χώρα ασυνόδευτα παιδιά. Οι πατρόνες βρήκαν νέο κόλπο. Έστελναν στην Ελλάδα έναν υποτιθέμενο πατέρα που συνόδευε τα ανήλικα παιδιά, τα οποία στη συνέχεια εκμεταλλεύονταν. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δείτε αναλυτικά τις εργασίες που έκαναν οι Έλληνες στην Αμερική και φυσικά τους απασχολούσαν στα χειρότερα και πιο επικίνδυνα επαγγέλματα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου που σήμερα ασχολείται με την μετανάστευση των Ελλήνων της Αμερικής. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι δεν γνώριζαν τη γλώσσα και οι περισσότεροι ήταν ανειδίκευτοι. Έτσι εργάστηκαν σε βαριές δουλειές, όπως στις σιδηροδρομικές γραμμές, στα ορυχεία και στα εργοστάσια. Πολλοί δούλεψαν επίσης σε εστιατόρια, κυρίως ως σερβιτόροι ή πλένοντας πιάτα, και έγραψαν ιστορία ως λούστροι. Όμως ήταν δημιουργικοί, επίμονοι. Και σύντομα άνοιξαν τις δικές τους μικρές επιχειρήσεις. Έτσι όχι μόνο πρόκοψαν, αλλά έστειλαν και τεράστια ποσά στην Ελλάδα για να επιβιώσουν οι δικοί τους άνθρωποι. Σχεδόν όλοι οι μετανάστες παθαίνουν πολιτισμικό σοκ. Βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις με ψηλά κτίρια που δεν έχουν ξαναδεί και αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα της γλώσσας. Η πρώτη πόλη που δέχτηκε το μεγάλο κύμα των Ελλήνων μετανάστων ήταν, βέβαια, η Νέα Υόρκη, όπου σταματούσαν το καράβι. Η δεύτερη μεγάλη πόλη ήταν το Σικάγο. Έχει αναπτύξει φοβερή ελληνική κοινότητα. Καλιφόρνια, Βοστόνη, Ατλάντα. Στο Οχάιο είχαν μεγάλες ελληνικές παροικίες. Για να επιβιώσουν, δουλεύουν στις πιο δύσκολες εργασίες. Unfortunately, it was very, very difficult for Greeks to find work. All the good jobs were taken by the Irish. Couldn't get a job driving a bus or working on the subway. The insurance companies never hired any Greeks. So they were forced to go to work in the restaurants. And my father spent his whole life working in restaurants. He started as a dishwasher like everyone else, slowly became a short order cook, and then eventually became a very good chef. But every morning he'd get up 6 o'clock in the morning, go to work, get home at 6, and we kids would rub his feet because they were always sore. My dad's first jobs, the first one was in the steel mills with his father. So that lasted about a year. And then he ended up being a shoe repairman. And then from there, they expanded to tailor. Then he became a short order cook. So you did everything you could possible.
πολλοί πυρώτες, όπως και Πελοποννήσοι, οι Μαστόροι της Πέτρας, δούλεψαν συστηματικά για μια ολόκληρη περίοδο, ακόμη και στην κατασκευή γαλαρίας κάτω από το ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης. Δούλευαν χωρίς ωράριο από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Έμπαιναν νύχτα, έφευγαν νύχτα, δεν έβλεπαν ούτε το φως της ημέρας. Το ωράριο ήταν 12 ώρες στα χαρτιά, αλλά πολλές φορές τους κράταγαν περισσότερο, 14-16 ώρες, με διάφορες βοηθητικές εργασίες, χωρίς πληρωμή. Δούλευαν ακατάβαστα, χωρίς να έχουν μέτρα ασφάλειας στις στοές των ορυσίων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθημερινά θάνατοι και τραυματισμοί. Η ζωή τους ήταν μια κόλαση. Ορισμένοι δεν άντεξαν και παρότι η πρωταρχική τους δουλειά, η δουλειά δηλαδή που είχαν από την πατρίδα τους, ήταν χτίστες ή άλλου είδους μαστόροι, τελικά άνοιξαν όταν δυνήθηκαν μικρά μαγαζάκια στις μεγάλες πόλεις, εστιατόρια, παντοπολία, και έχουμε και εκπληκτικές φωτογραφίες από τα μαγαζιά τους αυτά. Στον δρόμο να πουλάνε φρούτα, λούστρι, να πλένουν πιάτα. Οι Ρωμελιώτες, ας πούμε, οι κάτοικοι της ορεινής ναυπαχτίας επιδόθηκαν στα λουλούδια. Ξεκίνησε από έναν νεαρό ο οποίος έκοψε κάτι λουλούδια επειδή του άρεσε σε ένα χωράφι, και όπως τα χράταγε το είδε ένας και το αγόρασε. Μια κοπέλα πέρασε, του λέει πώς κάνω αυτό, τότε το πήρε. Αυτός, καλή δουλειά είναι αυτή. Άρχισε λοιπόν να μαζεύει λουλούδια και να τα πουλάει. Και έτσι ξεκίνησαν οι πρώτοι ανθοπόλες στην Αμερική, που για πολλά χρόνια είχαν το εμπόριο, το αποκλειστικό εμπόριο των λουλουδιών, το είχαν οι Ρωμενιώτες. Επίσης και οι ζαχαροπλάστες ξεκίνησαν από το πούλημα των γλυκών στα σταυροδρόμια του Μανχάτων. Δύο ήταν οι διάσημοι χωροί της χρονιάς, των ανθοπολών και των ζαχαροπλαστών. Βεβαίως αργότερα ήρθαν και τα πολλά χρήματα για ορισμένες οικογένειες όταν λειτουργήσαν μεγάλα πολυτελέστατα ξενοδοχεία, θεατρικές επιχειρήσεις, κινηματογραφικές και πολλές άλλες επιχειρήσεις. Πολύ αργότερα, στη δεκαετία του 30, υπήρξαν περιοδικά στα οποία διαφημίζονταν τα ελληνικά καταστήματα και οι ελληνικές υπηρεσίες και τα ιατρία και πολλά άλλα επαγγέλματα τα οποία ασκούσαν οι Έλληνες, αλλά πλέον της δεύτερης γενιάς που είχαν αρχίσει να πηγαίνουν και στα πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να κάνουν, να έχουν και πανεπιστημιακή μόρφωση και να είναι, να διαφαίνεται ότι είναι γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κτλ. Κτλ. Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η αρχή της μετανάστευσης στην Αμερική. Η συνέχεια είναι συγκλονιστική. Οι Έλληνες έπεσαν θύματα ρατσισμού και βρέθηκαν στο στόχαστρο της Ku Klux Klan. Πέρασαν στο περιθώριο, διώχτηκαν και κάποιοι δολοφονήθηκαν. Αλλά και πάλι πάλεψαν και κατάφεραν να γίνουν σημαντικά μέλη της αμερικανικής κοινωνίας, όπως θα δείτε στο επόμενο επεισόδιο της Μηχανιστού Χρόνου. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολούθησατε.